Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλύτερα ακουστεί καθαρά Δευτέρα σήμερα 23 Φεβρουαρίου και είναι τα νέα από τη τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρού Κρανοβουνιού ψήφισε τις άσχημες καιρικές συνθήκες και γιόρτασε με τα μέλη του στο χώρο του Συλλόγου την καθαρά Δευτέρα προσφέροντας παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα και ντουρσί καθώς και παραδοσιακά εδέσματα με το κέφι να είναι αμύωτο. Το παρόν έδωσαν η πρόεδρος της ΔΕΚΕΠΑΚ Νατάση Λιβεριάδου και ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ Νίκος Σωτηρακόπουλος. Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρού Κρανοβουνίου γιόρτασε με τα μέλη του στο χώρο του Συλλόγου την καθαρά Δευτέρα, προσφέροντας πάνω απ' όλα την παραδοσιακή φασολάδα και τη λαγάνα αλλά και ντουρσί, καθώς και άλλα παραδοσιακά εδέσματα με το κέφι να είναι αμύωτο. Καλύτερα ακούστε παιδιά να έχουμε και υγεία. Γιορτάζουμε τα κούλουμα με τη φασολάδα μας. 6 χρόνια διαρκεί αυτή, κρατάει η γιορτή μας αυτή. Και ελπίζουμε να συνεχίσει για πολλά ακόμη. Όσο είναι γερές οι γυναίκες μας και βοηθάνε και στηρίζουν το σύλλογο, κρατάνε την παράδοση, θα είμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Γεια σας. Καλύτερα ακούστε σε όλο τον κόσμο και υγεία. Και του χρόνου, άμα μπορούν, όποιος θέλει να έρθει. Είμαστε για όλους ανοιχτός ο σύλλογος, για όλο τον κόσμο. Το παρόν έδωσαν οι πρόεδροι της ΔΕΚΕΠΑΚ Νατάση Λιβεριάδου και ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ Νίκος Σωτηρακόπουλος. Θέλω να ευχηθώ από την καρδιά μου καλή σαρκωστή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα καθαρά Δευτέρα είναι καθιερωμένο σε αρκετά χωριά του νομού Ροδόπης να γίνεται η καθιερωμένη φασολάδα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μικρό Κρανοβούνι. Ήρθαμε να τους επισκεφτούμε. Ο σύλλογος αυτός είναι εξαιρετικά δραστήριος. Όλα τα χρόνια τώρα γιορτάζει τη καθαρά Δευτέρα και ήρθαμε εδώ να τους ευχηθούμε να είναι καλά, να είναι γεροί, να έχουν δραστηριότητες και του χρόνου την ίδια μέρα να ξαναεπαναλάβουν το έθιμο. Ευχόμαστε υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας καλή Τεσσαρακοστή και ευλογημένη νηστεία και να συλλογιστούμε όλοι μαζί, να είμαστε αγαπημένοι και να περιμένουμε το Πάσχα. Παραδοσιακά εδέσματα για τους δημότες της Κομωτινής και όχι μόνο πρόσφερε στο τουριστικό περίπτερο της Νηφαίας η γευσυνογνωσία ΑΕ του Δήμου Κομωτινής με τον κόσμο να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα παρά τις κακές καιρικές συνθήκες γιορτάζοντας με τον δικό του τρόπο την καθαρά Δευτέρα. Η γευσυνογνωσία του Δήμου Κομωτινής γιόρτασε μαζί με τους δημότες του τουριστικό περίπτερο της Νηφαίας την καθαρά Δευτέρα με τον κόσμο να ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα παρά τις κακές καιρικές συνθήκες. Σήμερα είναι μια γιορτή της καθαράς Δευτέρας, καθιερωμένη τα κούλμα που λέμε. Η Δημοτική Επιχείρηση Γευσυγνωσία ΑΕ του Δήμου Κομωτινής, σε συνεργασία μαζί με το Hooters Catering ΑΕ, σήμερα διοργάνωσε δωρεάν διανομή φασολάδας και ό,τι νηστίσιμο μπορούσαν να βγάλουν για να μπορέσουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο. Ήρθε πολλοί κόσμος εδώ, ευχαριστηθήκανε, για να μπορέσουν να περάσουν μια ημέρα καλή όπως είναι αυτή η σημερινή. Θα ήθελα να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή μέχρι το Πάσχα με υγεία και καλή δύναμη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίου Μεσοχωρίτες παρά τη συνεχή βροχόπτωση γιόρτασαν με κέφι την καθαρά Δευτέρα στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου προσφέροντας την παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα, άφθονο κρασί και τσίπουρο αλλά και παραδοσιακά εδέσματα όπως λουκουμάδες. Με κέφι γιόρτασαν την καθαρά Δευτέρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωρίου Μεσοχωρίτες παρά τη συνεχή βροχόπτωση στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου, προσφέροντας παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα, άφθονο κρασί και τσίπορα και παραδοσιακά εδέσματα όπως λουκουμάδες.
ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα. Όπως πάντα, όπως πέρσι και κάθε άλλες φορές, έτσι το φέτος ο Χωριόμος ξαναδιοργανώνει συνέχεια αυτή την εκδήλωση της Καθαράς Δευτέρας που διαρκεί αυτή η εκδήλωση, θα έλεγα, πάνω από 20 χρόνια. Μια εκδήλωση που πραγματικά είναι από τα σπλάχνα του χωριού εδώ πέρα, είναι μια εκδήλωση που μας αρέσει και την τιμάμε συνέχεια. Η παράδοση. Μας έχει μείνει η παράδοση και πιστεύω πρέπει να συνεχίσουμε εμείς ο απλός λαός η παράδοση. Εμείς μπορούμε να τη διατηρήσουμε, γιατί από ό,τι βλέπετε και από ό,τι ακούτε, θα έλεγα οι κυβερνώντες, οι δήμαρχοι, θα έλεγα οι δήμαρχοι, μας έχουν ήδη παραμελήσει πάρα πολύ, θα το έλεγα. Δεν υπάρχει καθόλου έστω ηθική συμπαράσταση, θα έλεγα εγώ. Ήδη ο απλός λαός όμως μας τιμάει. Και γι' αυτό παίρνουμε δύναμη από αυτόν. Όπως βλέπετε, δηλαδή, άσχετα και ο καιρός φέτος, ειδικά, δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου. Αλλά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι και το χρόνο θα είμαστε εδώ πέρα. Από τώρα το λέω, παιδιά, και το χρόνο θα είμαστε εδώ πέρα να είμαστε γεροί. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η εκδήλωση να σταματήσει, ειδικά από το Μοσοχώρι. Δεν είμαστε εκδήλωση δηλαδή για μια-δύο χρονιές. Είμαστε εκδήλωση εδώ και 20 χρόνια το συνεχίζουμε. Έστω την ηθική. Καταλαβαίνουμε, είναι πράγματα που είναι δύσκολα να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των τοπικών παραγόντων, να μαζευτούμε όλοι οι σύλλογοι που κάνουν τη φασουλάδα, να υπάρχει μια έτσι έστω και από τους μεγαλοέμπορους, θα έλεγα, μια επικοινωνία, να δοθούν κάποια πράγματα σε τιμή έκπτωση. Δεν θα έλεγα εγώ να τα πάρουμε ούτε όπως παλιά γινόταν με δωρεές και χρήματα από την Δημαρχία. Έστω μια έκπτωση να υπάρχει, γιατί και οι έμποροι, θα έλεγα, πέραν και αυτοί δύσκολα. Αλλά πιστεύω μια πίεση των τοπικών παραγόντων, θα υπήρχε μια επικοινωνία μεταξύ των 5-10, πόσο δεν ξέρω πώς κάνουν σύλλογοι, γιατί ξέρω ότι εντάξει, έχουν βγει σύλλογοι τώρα που κάνουν, καλά κάνουν, διατηρούν για αυτό το έθιμο, καλά κάνουν, δεν λέω ότι δεν κάνουν καλά. Αλλά πιστεύω ιδιαίτερα στο Μοσχόρι πρέπει να δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτό το γεγονός. Γιατί το χωριό μας είναι μικρό. Δύο εκδηλώσεις υπάρχουν στο χωριό, είναι το Τιμίου Σταυρού και η Καθαρή Δευτέρα. Έπρεπε να δώσουν λίγο έμφαση, είναι που είμαστε κοντά στο χωριό, είμαστε κοντά στην Κομωτινή. Είμαστε δημότης Κομωτινής. Δεν μπήκαμε τώρα στην Κομωτινή, θα έλεγα εγώ, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ. Χρόνια στηρίζουμε δηλαδή τη γιορτή αυτή και έπρεπε ήδη να μας στηρίξουν έστω ηθικά, θα έλεγα εγώ. Με το κέφι να είναι αμύωτο, ο Σύσταθος Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Θεοδόρων γιόρτασε για πρώτη φορά τα κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα, προσφέροντας παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα, τουρσί, άφθονο τσίπουρο και κρασί, αλλά και παραδοσιακά γλυκά, με την ορχήστρα να δίνει ρυθμούς κεφιού και το κόσμο να ανταποκρίνεται στο χορό. Ενώ το παρόν έδωσαν και εδώ ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ Νίκος Σιδηρακόπουλος και η πρόεδρος της ΔΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής Νατάσα Λιβεριάδου. Με την ψυχή τους γιόρτασε τα κούλουμα ο Νεοσύστατος Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Θεοδόρων, τιμώντας έτσι την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, προσφέροντας άφθονη παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα, τουρσί, τσίπουρο, κρασί, αλλά και παραδοσιακά γλυκά, με την ορχήστρα να δίνει ρυθμούς κεφιού και το κόσμο να ανταποκρίνεται στο χώρο. Το παρόν έδωσαν και εδώ ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ Νίκος Σιδηρακόπουλος και η πρόεδρος της ΔΚΕΠΑΚ Νατάσα Λιβεριάδου. Μόνο που σε δεδομένουμε γαλάζια και καπρίτσια. Στο κάμπο μ' αγκαλιάσαν,
δίκος και περιμένω δίκη, πως ήμουν εγώ δίκος και περιμένω δίκη. Σήμερα περνάμε καλά, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση εδώ και μέρες και ο καιρός μας τα χάλασε λίγο, αλλά εμείς συνεχίζουμε πάλι. Θα περάσουμε καλά μέσα αυτές τις εποχές τις δύσκολες. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χωριανούς που παρευρέθηκαν εδώ. Επίσης αρκετοί από αυτούς που συνείσφεραν σε αυτή την εκδήλωση για να γίνει. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω τα ονόματα. Είναι αρκετοί όμως αυτοί που συνεισφέρανε, κάποιοι από το χωριό που έχουν τα λαχανικά, κάποιοι άλλοι βοήθησαν πούμε, οι ίδιοι τους. Σε ευχαριστούμε όλους. Ελπίζουμε να κάνουμε τον χρόνο κάτι καλύτερο. Φέτος ήταν πρώτη χρονιά. Πρώτη χρονιά να φέτος ξεκινήσαμε, τον χρόνο λέμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και ελπίζουμε καλύτερο και για το πανηγύρι που έρχεται σε λίγο καιρό. Φασόλα πρέπει να κάνουμε και γύρω στα 200 για 250 μερίδες. Λαγάνες είχα καμιά 70 λαγάνες. Είχαμε τουρσί, είχαμε ένα άλλο ένα καζάνι με πατάτες. Τώρα τι άλλο δεν ξέρω. Είχαμε τσίπουρο, είχαμε κρασιά, ό,τι χρειάζεται σήμερα να περάσουμε λίγο καλά. Και καπρίτσια μόνο που σε δεδένουνε γαλάζια και καπρίτσια. Ο Δήμος Μαρονίας Απών, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μέσω των πολιτιστικών συλλόγων, γιόρτασε την Καθαρά Δευτέρα, προσφέροντας σε Μαρόνια και Ξυλαγανή παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα, λουκουμάδες, παραδοσιακά εδέσματα με τον κόσμο να ανταποκρίνονται παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Παρά τη συνεχή βροχόπτωση που έπεφτε από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, ο κόσμος γιόρτασε την ημέρα αυτή τόσο στη Μαρόνια όσο και στη Ξυλαγανή, μέσω του Δήμου Μαρονίας Απών και μέσω βέβαια των πολιτιστικών συλλόγων κάθε χρονιά, όπως και κάθε χρονιά της και φέτος βέβαια, με παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα, λουκουμάδες, παραδοσιακά εδέσματα, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται για άλλη μια φορά παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες όπως αναφέραμε, βγήκε έξω να γιορτάσει με τον δικό του τρόπο τα κούλουμα. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η Σόπαλη με σκορ 1-1 αναδύθηκε Ροδόπαιο 87 με αντίπαλο την Πανσεραϊκή από τις Σέρες στο γήπεδο του Κοσμίου σε αναβληθέντα αγώνα της Β' Εθνικής Γυναικών στο ποδόσφαιρο. Η Σόπαλος με σκορ 1-1 έληξε ο αναβληθέντας αγώνας της Β' Εθνικής Γυναικών Ποδοσφαίρου μεταξύ της Ροδόπης 87 και της Πανσεραϊκής στο γήπεδο του Κοσμίου, με την ομάδα της Ροδόπης 87 να διοικείται από το τελικό αποτέλεσμα, αφού εκτός από τον γκολ που πέτυχε, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και ισοφάρισε τελικά, είχε και δοκάρι ενώ έχασε και άλλες σημαντικές ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα αν στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι να τελειώσουμε τις φάσεις. Δυστυχώς αυτό το πράγμα μας κυνηγάει εδώ και κάποια παιχνίδια και δεν μπορώ να καταλάβω τι θα μπορέσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Είμαστε με το τέρμα και τη βγάζουμε έξω. Δηλαδή δεν ξέρω, μάτι είναι. Μπορεί να είναι και μάτι. Γρουσουζιά, κάτι τέτοιο. Σίγουρα είναι η παραμονή. Έτσι όπως έχουμε χάσει παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε τους τρεις βαθμούς, σίγουρα πρώτος στόχος είναι η παραμονή. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Προσπαθούμε, κάθε χρόνο επικεντρωνόμαστε πάλι στη μεγάλη ομάδα, το αφήνουμε λίγο, το έχουμε λίγο χαλαρά, κάποια στιγμή να το πιάσουμε και αυτό πιο ζεστά για να το ολοκληρώσουμε όσο γίνεται καλύτερα.
Ο αγώνας, εντάξει, η Κομωτινή υπερήχε ελαφρώς από εμάς. Εμείς ήρθαμε ίσα 12 παίκτριες. Έχουμε πολλές οι οποίες είναι άρρωστες με πυρετό και έχουμε και τραυματίες. Τέλος πάντων, ήρθαμε εδώ στο φιλικό σωματείο την Κομωτινή. Παίκτη και καλό ποδόσφαιρο, εντάξει, όσο μπορούσαμε, ας πούμε, εντάξει, βλεπόταν, δεν ήταν τα παιχνίδια, ας πούμε, που δεν βλέπονται. Εντάξει, είχε μια περιοχή, υπεροχή η ομάδα της Κομωτινής, εμείς θέλαμε το χι βασικά και ήρθε. Το γυναικείο ποδόσφαιρο σαν παικτικά έχει ανέβει, παικτικά, αλλά τη στιγμή που δεν στηρίζεται οικονομικά, και αυτή η άνοδος νομίζω θα είναι στιγμιά και θα αρχίσει να καταρρεύσει και είναι πολύ κακό αυτό. Χθες να σας πω ότι έβλεπα στο Euro 2, είχε δύο ομάδες της Γερμανίας, όχι της Γαλλίας, έπαιζε Παρίζι Ζερμέν Λιόν και παίζονταν ένα ποδόσφαιρο, πρώτα είχε πάνω από 5.000 σίγουρα είχε κόσμο και παίζονταν ένα ποδόσφαιρο που δεν είχε να συλλέψει τίποτα από το ανδρικό. Πρέπει και εμείς κάποτε εδώ να βοηθήσουμε, να ξεκινήσουμε από τους τοπικούς φορείς και μετά να ψάξουμε παραπέρα. Γιατί είναι πολύ δύσκολα. Αφού όταν συζητάμε μεταξύ μας οι παράγοντες, λέμε μέχρι πότε θα αντέξουμε. Άντε και φέτος τη βγάλαμε, του χρόνου σκεφτόμαστε. Αλλά επειδή έχουμε τα κορίτσια και επειδή αγαπάνε αυτό που κάνουν, και εμείς δεν θέλουμε να τα στεναχωρέσουμε, γιατί αν φύγουμε κι εμείς δεν θα υπάρχουν ομάδες. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Art Channel Frax. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.